Κύριε Πρόεδρε, είμαστε εδώ με τον Αντώνη Δελατόλα, τον εκδότη του Ποντικιού. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Δελατόλα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Θέλω να ξεκινήσω με το ερώτημα που αφορά τον νέο πολιτικό χάρτη όπως διαμορφώνεται, ιδιαίτερα μετά την εμφάνιση του νέου κόμματος, του Σταύρου Θεοδωράκη, με τον τίτλο «Το ποτάμι». Σήμερα μια δημοσκόπηση από την ΑΛΚΟ για το Newsit δίνει στο ποτάμι 6,4% και το εμφανίζει τέταρτο κόμμα μετά το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία και τη Χρυσή Αυγή. Θέλω το σχόλιο σας και το ερώτημά μου είναι αν αισθάνεστε ότι εδώ υπάρχει κάποια κίνηση, κάποια όρατη κίνηση αναδιαμόρφωσης του πολιτικού σκηνικού. Και μην ξεχνάμε ότι κάποια στοιχεία μοιάζουν με το δικό σας χώρο, όπως τουλάχιστον ξεκίνησε μέσα από το διαδίκτυο κλπ. Καταρχήν, νομίζω ότι είναι ορατή, δεν είναι αόρατη κίνηση, είναι απολύτως ορατή. Έχουμε πλέον ανατροπή της μεταπολίτευσης. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες ήμασταν εκείνοι που ξεκινήσαμε. Η πρώτη, αν θέλετε, το πρώτο κίνημα, το οποίο δημιουργήθηκε από πολίτες. Διαμορφώσαμε μαζί μια ιδρυτική διακήρυξη και αρχές του κινήματος μέσα από το διαδίκτυο. Ξεκινήσαμε με το πρόγραμμά μας και με τη θέση μας, τις πολιτικές μας θέσεις. Και πράγματι, χωρίς να έχουμε τα μέσα που τα κόμματα της μεταπολίτευσης συνήθως είχαν, δηλαδή χρήματα, σπόνσορες, μέσα ενημέρωσης, καταφέραμε στις εκλογές του Μαΐου να πάρουμε το ποσοστό του 11%, ένα τεράστιο ποσοστό, και να διατηρήσουμε ένα ποσοστό της τάξης του 8% στις εκλογές του Ιουνίου. Άρα, έχω πράγματι ότι είναι ορατό πλέον ότι τα κόμματα της μεταπολίτευσης που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα δεν θα υπάρχουν πια στον πολιτικό χάρτη. Το αισθάνεστε ως απειλή το κόμμα, γιατί βλέπουμε στη δημοσκόπηση ότι από την Δημάρ, τουλάχιστον όπως βγάζει η δημοσκόπηση, παίρνει ένα ποσοστό πολύ σημαντικό, ένα 12% και από εσάς 12,1%. Στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν απειλή για τα κόμματα και τα κινήματα όταν αυτά στηρίζονται σε θέσεις και σε πραγματικά δημοκρατικές διαδικασίες. Όχι, δεν αισθάνομαι απειλή. Αισθάνομαι ότι πράγματι είναι σημαντικό να ξεκινήσουν οι διεργασίες και στους πολίτες να αλλάξουμε το χάρτη. Ο Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία δεν πιστεύω ότι θα υπάρχει στις μεθεπόμενες εκλογές στο χάρτη. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Καταρχήν διότι αυτή τη στιγμή συνεργάζονται σε μια κυβέρνηση με την οποία δεν συμφωνεί η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Τώρα, όσον αφορά το νέο κόμμα του κ. Θεοδωράκη, θέλω να πω ότι περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι θέσεις του κόμματος αυτό. Δεν είναι ακόμα που ξεκίνησε από παρθενογένεση. Υπάρχουν επαγγελματίες πολιτικοί μέσα, όπως ο κ. Νίκος Δήμου, υποψήφιος με τη δράση. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που θα τους δούμε να θα εμφανιστούν και στις διαδικασίες τις ιδεολογικές και των θέσεων που θα πάρει αυτό το κόμμα. Και με αγωνία περιμένουμε, διότι το να κάνουμε αντιπαράθεση πολιτική και να πάρουμε θέση χωρίς να ξέρουμε τις θέσεις τις πολιτικές δεν έχει κανένα λόγο. Είμαστε θετικοί καταρχήν στην δημιουργία νέων κομμάτων, αλλά με καθαρά πολιτικά κριτήρια, με ξεκάθαρες θέσεις και με έναν διάλογο που πρέπει να γίνει. Και όσο αυτό γίνεται με νέους ανθρώπους, με νέες ιδέες, προσαρμοσμένους στην σημερινή πραγματικότητα, με νέα μέσα επικοινωνίας με τους πολίτες, μέσω του διαδικτύου, εμείς θεωρούμε ότι είναι κάτι το θετικό. Θα το δούμε όμως, είναι κάτι το οποίο γεννιέται σήμερα. Οι δημοσκοπήσεις δεν θεωρώ ότι είναι σημαντικές. Θα σας θυμίσω ότι η ίδια εταιρεία, παραδείγματος χάρη το Μάρτιο του 2012, το έβλεπα πριν από λίγο, έδινε στη Δημάρ 6,8%. Είναι πολύ ρευστό το κλίμα αυτή τη στιγμή. Δεν λέω ότι υπάρχει μεθόρευση από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, αλλά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα την εκλογική. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί λοιπόν και αυτό το κόμμα μέσα στη διαδικασία, ιδίως στην προεκλογική, και κατά πόσον θα πείσει όχι τους πολίτες. Εμείς οι ανεξάρτητοι Έλληνες θέλουμε η συζήτηση να γίνεται σχετικά σε ένα επίπεδο με πολιτικά κριτήρια, με προτάσεις και ιδίως με αυτό το οποίο είπε και το ποτάμι, και θεωρώ ότι είναι ένα πολύ θετικό, ότι τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Δεν μπορεί βέβαια αυτό να γίνεται με μια γυναικολογία. Θα πρέπει να γίνει με συγκεκριμένες προτάσεις, τις οποίες θα τις κουβεντιάσουμε και οι οποίες αφορούν τον λαό που θα επιλέξει στο τέλος ποιοι θα είναι οι εκπρόσωποι του. Τώρα, μήπως θα έπρεπε
όλο αυτό το πράγμα με τα πολλά κόμματα κλπ. Κάπως να μαζευτεί. Θέλω να πω, υπάρχουν δύο κόμματα στην κέντρο, τρία κόμματα πλέον με το ποτάμι, Πασόκ, Δημάρ, ποτάμι στην κέντρο αριστερά. Υπάρχουν άλλα τρία κόμματα προερχόμενα από τον ευρύτερο χώρο της κεντροδεξιάς. Νέα Δημοκρατία, Ανεξάρτητοι Έλληνες και τώρα το κόμμα του κυρίου Πολίδωρα. Πού να σας βάλω. Πού να σας βάλω. Θα σας πω γιατί. Θα σας πω ότι όχι να μου πείτε πού να σας βάλω. Να μας βάλετε στους ανεξάρτητους Έλληνες. Υπάρχουν και Έλληνες που άλλοι προερχόμαστε από την κεντροδεξιά, άλλοι από την κεντροδεξιά, άλλοι από το κέντρο, οι οποίοι δεν ανάγκη να προσδιορίσουμε αυτή τη στιγμή ιδεολογικά τη θέση μας, όταν οι επιλογές είναι εκείνες. Δηλαδή, τι πολιτικές διαφορές έχετε με τον κύριο Πολίδωρα και δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε μεταξύ σας. Ο κύριος Δήμου, το μεγάλο στέλεχος του κυρίου Θοδωράκη, προέρχεται από τη δράση. Από μια πολύ νεοφιλελεύθερη πρόταση. Και μαζί υπάρχουν άνθρωποι που προέρχονται από την αριστερά. Άρα και εκείνον δεν νομίζω ότι τον αδικείτε όταν τον εντάσσετε στην κεντροαριστερά. Μόνος του εκεί εντάχθηκε. Κοιτάξτε κάτι, όταν βλέπετε. Αυτοπροσδιορίστηκε ως αριστερός και είπε ότι κλέβει και φιλελεύθερες ιδέες. Ο Μάνος και ο Ανδριανόπουλος είχαν γίνει στελέχη του Πασόκ κάποια εποχή. Εμείς πάντως, ανεξάρτητος Έλληνας, θα σας πω ότι αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή, και αυτή είναι η διεργασία η πολιτική, καταρχήν να ανανεώνουμε τις συνεργασίες μας με κινήματα με τα οποία συνεργαστήκαμε στο παρελθόν. Με το πολιτικό πηγαίνει του Δημάρα, παραδείγματος χάρη. Το οποίο διατηρεί τη δική του οντότητα και τις δικές του θέσεις και συμφωνούμε σε κάποιες κοινές διακηρύξεις. Αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή τώρα, ένα πολιτικό διάλογο για τις ευρωεκλογές, προκειμένου να συνδιαμορφώσουμε την πρότασή μας για το Ευρωκοινοβούλιο. Με ξεκάθαρες θέσεις και με ανοιχτό διάλογο. Το ίδιο γίνεται και με άλλα κινήματα. Με Πολίδωρα, Ζώη κλπ. Μιλάτε. Όχι. Γιατί? Διότι η δέσμευση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στους ανεξάρτητους Έλληνες από την ιδρυτική μας διακήρυξη είναι ότι δεν πρόκειται να έχουμε συνεργασία με κανέναν ο οποίος έχει από το πολιτικό σκηνικό ψηφίσει μνημόνια. Φιλική σχέση βεβαίως υπάρχει με τον κύριο Πολίδωρα, είμαστε πάρα πολλά χρόνια φίλοι. Αλλά πολιτική σχέση με την έννοια της εκλογικής συνεργασίας δεν μπορεί να υπάρξει. Και δεν θα υπάρξει. Υπάρχουν όμως άλλα κινήματα. Εχθές ήμασταν, παραδείγματος χάρη, με τον κύριο Ζουράρη, με τη ζωή του Γιωργαντά. Με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ενταχθεί σε ένα πολιτικό χώρο, με τους οποίους συνομιλούμε, αλλά και με κινήματα όπως τα κινήματα της πλατείας, με κινήμησης πολιτών, με τους οποίους θα βρεθούμε και μέσα στις επόμενες μέρες θα δείτε ότι θα ανακοινώσουμε τις εργασίες αυτές που θα διαμορφώνουν και ένα ψηφοδέλτιο για τις ευρωεκλογές. Το οποίο θα δίνει και το πολιτικό στίγμα αυτών των συνεργασιών. Τώρα, στο θέμα των εκλογών. Αν γίνονται κινήσεις καινούργιες, θεωρώ ότι είναι σημαντικό και για τον διάλογο που θα συνδιαμορφώσει, αν θέλετε, και τις ισορροπίες του αύριο. Τώρα, το θέμα των ευρωεκλογών, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δώσει χαρακτήρα δημοψηφίσματος. Εν τούτοις, οι δημοσκοπήσεις, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν είναι θαρρυντικές. Βλέπουμε η διαφορά ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, μάλλον, και ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ κοντά. Αν αυτό κάπως αποτυπωθεί και στις ευρωεκλογές, τι μπορεί συμπέρασμα να βγάλει κανείς για το μέλλον της κυβέρνησης? Καταρχήν, οι ευρωεκλογές έχουν το δικό τους μήνυμα σχέση με την Ευρώπη του αύριο. Και αυτό είναι που πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας. Για εμάς, ο ανεξάρτητος Έλληνας, ας πούμε, το θέμα της συνθέσεως του επόμενου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει να κάνει με την αποδοχή ή την απόρριψη της προτάσεως του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Σοσιαλιστικού Κόμματος, αλλά και μέρος της αριστεράς. Που ζητάνε την ομοσπονδιοποίηση της Ευρώπης. Εμείς είμαστε κατά της ομοσπονδιοποίησης της Ευρώπης. Εμείς δεν θέλουμε να καταργηθούν τα έθνη-κράτη και να μειωθεί η εθνική κυριαρχία των κρατών. Εμείς πιστεύουμε στην Ευρώπη, στην οποία έβαλε την Ελλάδα ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Στην Ευρώπη των τραπεζών και την Ευρώπη της κυρίας Μέρκελ και της γερμανικής επικυριαρχίας δεν συμφωνούμε. Εάν αυτό μας κατατάξει στους ευρωσκεπτικιστές, είμαστε ευρωσκεπτικιστές. Θέλουμε την Ευρώπη των εθνών κρατών, αλλά αρνούμαστε την Ευρώπη της Ομοσπονδίας, την Ευρώπη της κατάργησης εθνικής σημαίας. Εγώ ρώτησα, κύριε Πρόεδρε, τι θα σημαίνει αυτό, ένα αποτέλεσμα αυτό, για τις εξελίξεις τις εσωτερικές. Αυτό λοιπόν είναι καταρχήν το μήνυμα των ευρωεκλογών που αφορά το μέλλον της Ελλάδος στην Ευρώπη. Και είναι πολύ σοβαρό. Διότι πια οι αποφάσεις οι οποίες θα ληφθούν είναι αποφάσεις που δεν γυρίζουν πίσω. Έχει και το νόημα σε σχέση με τις πολιτικές εξελίξεις. Έχει βεβαίως με τις πολιτικές εξελίξεις και κάτι άλλο. Έχει το θέμα της διεθνούς θέσης της χώρας. Η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου βλέπουν ότι, παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή στο θέμα της Ουκρανίας συντάσσεται με τις απόψεις της Γερμανίας και ουσιαστικά συνομιλεί με μια κυβέρνηση που είναι προϊόν πραξικοπήματος. Είδαμε χθες τον διάλογο του Εστονού Υπουργού Εξωτερικών με την Υπουργό Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που
εγνώση τους συζητούσε για την παρουσία μισθοφόρων εκ μέρους των δίθεν επαναστατών, οι οποίοι χτυπήσαν πολίτες στην πλατεία του Κιέβου. Εδώ λοιπόν η διεθνής θέση και των κομμάτων και η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει σημαντικό ρόλο. Θα έχουμε εξελίξει με τις τράπεζες. Εγώ βλέπω ότι πια η πίεση η οποία υπάρχει είναι μια πίεση που δεν μπορεί να την αντέξει η κυβέρνηση. Η οικονομία πάει πάρα πολύ άσχημα. Η συνεχής ύφεση, η ανεργία και το πρόγραμμα αυτό το οποίο δεν βγαίνει, το πρόγραμμα της Τρόικας, μπορεί να οδηγήσει σε εκλογές και πριν από τις ευρωεκλογές. Πείτε μας σε ό,τι αφορά τις αυτοδιοικητικές εκλογές, πιθανότητες δεύτερου γύρου σε μεγάλους δήμους ή περιφέρειες. Να υποθέσουμε σωστά ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα είναι πιο κοντά στους υποψηφίους του ΣΥΡΙΖΑ? Όχι, διότι εκεί που υπάρχουν συγκλήσεις έχουν γίνει ήδη στις τοπικές κοινωνίες. Εκεί που υπάρχουν όμως διαφορές σοβαρές πολιτικές, δεν βλέπω να υπάρχει δυνατότητα. Δηλαδή σε μια περιοχή ο υποψήφιος περιφερειάρχης που στηρίζεται από το ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν κέντρα υποδοχής μεταναστών, λαθρομεταναστών λέμε εμείς, αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με μια πολιτική σύγκληση σε κεντρικό επίπεδο. Οι τοπικές κοινωνίες είναι εκείνες οι οποίες θα επιλέξουν και τη δεύτερη Κυριακή. Όπως βλέπετε, εμείς έχουμε επικεντρώσει τις υποψηφιότητες μας με καθαρά κριτήρια αυτοδιοικητικά αλλά και πολιτικά. Στο Δήμο της Αθήνας, στην περιφέρεια Αττικής, στην περιφέρεια της Μακεδονίας, στη Δυτική Μακεδονία, στο Αιγαίο και στις επόμενες μέρες θα δείτε ότι το ίδιο θα γίνει στη Θεσσαλία, στη Θράκη και πιθανώς στην Ήπειρο, όπως επίσης και με υποψηφιότητες σε συγκεκριμένους δήμους που στηρίζουμε υποψηφίους που προέρχονται από τους ανεξάρτητους Έλληνες ή ψηφοδέλτια τα οποία έχουν συνδιαμορφωθεί από τις τοπικές κοινωνίες και τις οποίες πολιτικά συμφωνούμε. Κύριε Πρόεδρε, δύο ερωτήματα επικαιρότητας και παρακαλώ για δύο σύντομες απαντήσεις. Πρώτο ερώτημα. Βρίσκεται στην Αθήνα ο Γερμανός Πρόεδρος. Πιστεύετε ότι πρέπει να τεθεί επισήμως από ελληνικής πλευράς το αίτημα για επιστροφή του γερμανικού αναγκαστικού κατοχικού δανείου και οι πολεμικές επανορθώσεις? Καταρχήν θα πρέπει η ελληνική κυβέρνηση την απόφαση, την τελεσίδη και την οποία υπάρχει για το δίσθυμο δια του Υπουργού Δικαιοσύνης να την εφαρμόσει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια τελεσίδη και υπόθεση του Αριουπάγου και είναι στα χέρια του Υπουργού της Δικαιοσύνης. Εάν λοιπόν η κυβέρνηση και ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος θέλουν πράγματι να επαναφέρουν το θέμα των αποζημιώσεων, αυτό που οφείλουν να κάνουν είναι την τελεσίδη και απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Ελληνικού του Αριουπάγου για το δίστομο, τώρα να την εφαρμόσουν. Γιατί εάν δεν την εφαρμόσουν, σημαίνει ότι και όλα τα άλλα είναι για πολιτικούς λόγους και είναι προφάσεις τα θέματα των αποζημιώσεων και του κατοχικού δανείου. Ας ξεκινήσουμε με αυτή την απόφαση και από εκεί και πέρα βεβαίως στο Γερμανό Πρόεδρο αυτά πρέπει να τεθούν. Ο Γερμανός Πρόεδρος βρίσκεται εδώ και όπως βλέπετε δεν είναι καθόλου δημοφιλής. Δεν τον υποδεχόμαστε σαν πρόεδρο μιας φίλης και εταίρου χώρας, αλλά μάλλον σαν πρόεδρο μιας χώρας η οποία έχει την τεράστια ευθύνη της κατάστασης της σημερινής στην Ελλάδα. Ένα δεύτερο ερώτημα για την επικαιρότητα αφορά την έκδοση του βιβλίου του Έγκλειστου στον Κορυδαλό για δολοφονίες, πρωτεργάτη της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη του Κουφοντίνα. Πώς είδατε αυτή την κίνηση και πώς σχολιάζετε τον πρόλογο του εκ των ιδρυτών της Ρόζα, συνιστόσας του ΣΥΡΙΖΑ, στον οποίο χαρακτηρίζεται ο Κουφοντίνας πολιτικός κρατούμενος και μάλιστα σε μια εκδικητική, όπως λέει, φυλακή? Ακούστε κάτι, εγώ απέναντι στη μητέρα του Αξαρλιάν ή στον γιο του Παύλου τον Παγκογιάννη, όταν η μία έχασε το παιδί της από δολοφόνους και όταν ο μικρός Κώστας ήταν στην κηδεία του πατέρα του, γιατί αποφάσισε ο Κουφοντίνας και οι υπόλοιποι τρομοκράτες να τους πάρουν τη ζωή, δεν μπορώ να το δω με καλό μάτι. Η θέση απέναντι στην τρομοκρατία πρέπει να είναι σπάγια, καταδικάζοντας τρομοκρατία από όπου και αν προέρχεται. Δεν πρόκειται για λαϊκούς αγωνιστές, πρόκειται για δολοφόνους και ως τέτοιους τους αντιμετωπίζουμε. Από εκεί και πέρα το θέμα του προλόγου των βιβλίων είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι ωφελεί κανέναν να μπαίνει σε έναν δημόσιο και πολιτικό διάλογο. Αυτό δηλαδή που γίνεται από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας, να προσπαθούν να χρεώσουν αυτό που προλογίζει το βιβλίο στον πολιτικό αντίπαλο,
Νομίζω ότι είναι και ανέντιμο, διότι κανείς δεν μπορεί να πει, παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ευλογεί την τρομοκρατία. Είναι ένα δημοκρατικό κόμμα. Υπήρχαν ακραία στοιχεία στο παρελθόν, τα οποία όπως βλέπετε έχουν απομονωθεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πλέον ένα αριστερό αλλά δημοκρατικό κόμμα, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με όλους αυτούς οι οποίοι πιστεύαν ότι με την ένοπλη βία και με δολοφονίες θα αλλάξουν τα πράγματα. Στις δημοκρατίες ο λαός αποφασίζει και ο λαός είναι εκείνος ο οποίος θα πρέπει να γίνεται σεβαστός. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα. Καλημέρα.